Πάμε όμως να συνεχίσουμε και θα υποδεχτούμε τη Μέρη την Αυρόζογλου, τη διαιτολόγο-διατροφολόγο μας. Καλησπέρα, Χριστόφε. Η διαιτολόγος, καλησπέρα της καρδιάς μας, νομίζω. Ω, και εσύ είσαι ο παρουσιαστής της καρδιάς μου. Λοιπόν, πώς είσαι, Μέρη, καταρχάς? Είμαι πολύ καλά και είπες και για την παράσταση χορεύοντας τη Λούνασα, και το οποίο πήγα και το είδα. Το είδες κι εσύ? Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να θέλω να ξεχωρίσω κανένα, θα ξεχωρίσω τη φίλη μου, τη Σοφία. Οπότε... Α, ναι, σωστά, δεν το έχουμε πει αυτό ποτέ. Ναι, όντως, γιατί η Σοφία είναι και φίλη σου. Είναι φίλη μου η Σοφία Αντωνίου και ήταν πάρα πολύ καλή. Και να αποκαλύψω ότι μπορεί να την έχουμε μαζί μας την Παρασκευή. Κλείνει η παρένθεση. Mm. Να αφήσουμε ένα hint, ναι. Αλλά ας αφήσουμε τα του θεάτρου για άλλη στιγμή, ναι, ναι, στην εκπομπή. Να πάμε σε αυτά που μας καίνε, τα ζητήματα που μας καίνε, δηλαδή τις διαιτολογίες, διατροφολογίες που συζητάμε πάντα μαζί. Έτσι. Και βέβαια, όπως πάντα, είμαστε στην αιχμή της επικαιρότητας, στην αιχμή του δώρα της επικαιρότητας και θα μιλήσουμε για διατροφή και νηστεία. Ναι, επίκαιρα πάντα, όπως πάντα. Εντάξει, επιβάλλεται. Νομίζω. Έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί το ακούω κατά κόρον όμως αυτό σε αυτές τις περιόδους. Ότι πολλοί άνθρωποι, εντάξει τώρα δεν θέλω να επεκταθούμε σε θρησκευτικό συνέστημα και αυτά, εν πάση περιπτώσει νηστεύουν διότι θεωρούν ότι κάνουν πολύ καλό στον οργανισμό τους σε σχέση με την αποτοξίνωση. Mm. Γενικώς, τι παίζεται με την νηστεία? Να κάνουμε μια γενικότερη εισαγωγή, γιατί σου λέω, ακούω πάρα πολλά. Mm. Ή θα επεκταθούμε στη συνέχεια. Ναι. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την νηστεία της Σαρακοστής, υποθέτω, επειδή αυτή διανύουμε άλλωστε, έπειτα από την Καθαρά Δευτέρα ξεκινάει. Δεν είναι 40 μέρες όπως νομίζει ο κόσμος, είναι 48. Αν τις βάλετε κάτω και τις μετρήσετε, τόσες είναι. Αλήθεια. Είναι πάρα πολλές, ναι, είναι 50 σχεδόν, ας πούμε. Α, δεν το είχα σκεφτεί, μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι 48 μέρες αποχής από ζωικής προέλευσης τρόφιμα. Πράγμα που σημαίνει ότι απέχουμε από το κρέας, από τα γαλακτοκομικά, από τα αυγά, από αυτά κατά βάση. Χάνω κάτι, ψάρια. Τυριά, τα είπαμε, όχι, όλα αυτά. Και επιτρέπονται όλα τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα μακαρόνια, ο αρακάς, τα όσπρια και ούτω καθεξής. Ναι, ναι. Εκεί ξηρή καρπή και ίσως μερικές φορές δεν πρέπει και το ελαιόλαδο, αναλόγως στον άνθρωπο που κάνει την νηστεία και πώς την ορίζει ο καθένας για τον εαυτό του. Σωστό, σωστό. Καλά κάνεις, είναι κάτι σαν οδηγείς ναυτιλωμένος για το τι τρώμε και τι όχι στη νηστεία. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Είναι χρήσιμο. Είναι, και επειδή μίλησες για αποτοξίνωση, όντως είναι μια έτσι ευκαιρία αποτοξίνωσης η νηστεία, η περίοδος της νηστείας από τις τοξίνες που περιέχουν τα ζωικής προέλευσης τρόφιμα, όπως είναι το κόκκινο κρέας, ας πούμε. Και μάλιστα έχει δειχθεί ότι υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. Α, έχουμε ωφέλη δηλαδή. Βεβαίως, μειώνεται τα επίπεδα της χοληστερόλης, το πρώτο, mm-hmm. το βασιλιάς, ας πούμε. Το δεύτερο είναι ότι ορισμένες φορές μειώνονται και τα τριγλυκερίδια, αλλά αυτό είναι λίγο διφορούμενο, μπορώ να το πω στη συνέχεια, mm-hmm. γιατί συνήθως ανεβαίνουν λόγω της κατανάλωσης των πολλών σακχάρων κατά την νηστεία. Mm. Ανεβάζεται τριγλυκερίδια, ναι. Φρουκτόζη, ας πούμε. Γιατί λέμε φάτε μέχρι τρία φρούτα? Ναι. Μην του δίνετε να καταλάβει. Το γιατί. Λέμε. Εμείς το λέμε. Α, εντάξει. Εμείς, ναι, εντάξει, ναι. Έτσι, γιατί φοβόμαστε τα τριγλυκερίδια, τα πολλά σάκχαρα, τη φρουκτόζη δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Προστασία από πολλές παθήσεις καρδιαγγειακές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διατροφή δηλαδή πλούσια σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν κακάλι παρά οξέα. Ναι. Με γνώμονα λοιπόν αυτό, να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένας μικρός κίνδυνος σε περίπτωση που υπάρχει συνοδός σακχαρώδης διαβήτης ή νοσήματα μεταβολισμού της γλυκόζης αλλιώς, όπου εκεί το πράγμα δυσκολεύει, το ξέρουν οι διαβητικοί που ίσως μας ακούν αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχουν πολλές μη υδατανθρακικές επιλογές κατά την νηστεία. Mm-hmm. Διότι κατά βάση ο υδατάνθρακας είναι αυτός ο οποίος τους επηρεάζει. Κατάλαβα. Το σάκχαρο στέμμα. Μάλλον λόγια το ρίχνουν οι σαλάτες, αυτό εννοείς. Και οι σαλάτες έχουν όμως υδατάνθρακες εν ολίγης. Α, ναι. Mm. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι φυτικής προέλευσης και δεν έχει υδατάνθρακες, αν εξαιρέσουμε ξηρούς καρπούς. Για παράδειγμα, ναι, τα καρύδια, τα αμύγδαλα είναι τροφές που έχουν φυτική προέλευση, αλλά έχουν κατά βάση, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, λιπαρά οξέα, mm-hmm. έναντι των υδατάνθρακων. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι σε αυτή την περίοδο που διανύουμε τις νησίες, ο βασιλιάς, αν θέλεις, είναι ο χαλβάς. Από όλες τις απόψεις. Είτε χαλβάς σιμιδαλένιος, φαρσάλων, ο ξέρεις του εμπορίου, έχεις να μην μπούμε, καταλαβαίνεις ποιον λέω, από ταχύνη, ναι, δηλαδή που φτιάχνετε. Από ταχύνη, έχεις απολύτω. Θέλω να μου πεις τι συμβαίνει με αυτόν, γιατί έχω ακούσει ότι είναι και λίγο παχυντικούλης, ρε παιδάκι μου.
το λίγο δεν καταλαβαίνω που βάζεις, αυτό το πρόθεμα εκεί. Είναι πάρα πολύ παχυντικό. Σκεφτείτε ότι 30 γραμμάρια, μια μεριδούλα χαλβάκου έχει μόνο αυτό 30 γραμμάρια, έχει 167 θερμίδες. Οποιασδήποτε μορφής χαλβάς. Πώς? Οποιασδήποτε, δηλαδή και φαρσάλο. Εκεί κυμαίνονται, ναι, γιατί η βάση είναι το λιπαρό οξύ, τα λιπαρά. Ναι, οπότε, αν σκεφτούμε ότι ένα γραμμάριο λιπαρού οξέως έχει 9 θερμίδες, ό,τι είναι συγγενές με αυτό, κυμαίνεται εκεί γύρω. Ενδιαφέρον. 500 κάτι και ούτω καθεξής, ναι, 600 ανάλογα, αν έχει και ξηρούς καρπούς μέσα, που το κάνει πιο υγιεινό βέβαια, αλλά άντε να τον πέψεις, δηλαδή 167 θερμίδες για 30 γραμμάρια χαλβά, σκεφτείτε ότι θέλετε περίπου μία ώρα, ας πούμε, γρήγορου βάδιν για να το κάψετε, για ένα μέσο ενήλικα. Α, μάλιστα, γι' αυτό τον δώσανε στο Survivor το χαλβά στους τέτοιους. Έχω χάσει επεισόδια, δεν το βλέπω. Ναι, ναι, τους δώσανε ψωμί με χαλβά σε ένα επεισόδιο, γι' αυτό μάλλον. Τους δώσαν ψωμί με χαλβά, Ναι. Τους δώσαν προφανώς. Τώρα φλασιά έφαγαν, ναι, αλλά να το πούμε. Γιατί είναι υπερθερμιδογόνος τροφή και υποθέτω, επειδή ικανοποιεί και λίγο το αίσθημα του γλυκού, ναι, συγκεκριμένα, ναι. Ο λόγος που τσακώνονται, γιατί έμαθα ότι τσακώνονται εκεί, είναι επειδή έχουν πέσει τα επίπεδα της σερωτονίνης, ναι, λόγω της έλλειψης τροφής. Και προφανώς, εκεί το αποδίδω εγώ δηλαδή, θεωρώ ότι τσακώνονται πάρα πολύ αυτοί εκεί μέσα, γιατί πρέπει να φτιάξουν κάπως τη διάθεσή τους, mm-hmm, για να χαλαρώσουν μετά. Να κλείσουμε την παρέθεση Survivor. Θα μιλήσουμε για Survivor. Ναι, ωστόσο είναι μόδα που πρέπει πάντα με τη μόδα να ασχολούμαστε και να την ακολουθούμε, σωστό, λέμε τώρα. Σωστό, σωστό. Μάλιστα με το χαλβά. Εντάξει, τι να πω. Να ρωτήσω κάτι άλλο όμως, γιατί ξέρω και πάρα πολλά άτομα που σε κανονικές περιόδους μη νηστείας χρησιμοποιούν κάποια συμπληρώματα διατροφής. Στην νηστεία μπορούμε να χρησιμοποιούμε συμπληρώματα διατροφής γενικά, μας κάνει καλό, είναι απαραίτητα ενδεχομένως κάποια συμπληρώματα διατροφής λόγω της νηστείας, τι παίζεται με όλο αυτό? Λοιπόν, σαν διατροφολόγος, εγώ πάντα στην νηστεία προτείνω συμπληρωματική χορήγηση βιταμινών, συμπληρώματα διατροφής, διότι επειδή απουσιάζουν κάποιες τροφές από το διαιτολόγιο, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει καλή απορρόφηση των διαφόρων θρεπτικών συστατικών, από τον εντερικό αυλό ή από όπου αλλού γίνεται η απορρόφηση. Το λοιπόν, ναι, πάρτε ένα συμπλήρωμα, δεν κάνει κακό. Αν με ρωτάτε τι, θα σας πω απλά ένα πολυβιταμινούχο, δεν θα πω κάποια εταιρεία ή κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Το δεύτερο το οποίο θα μπορούσα να πω είναι ότι μπορείτε να πάρετε έτσι βασιλικό πολτό. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει το βασιλικό πολτό. Τον έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Δηλαδή, εγώ είχα την αίσθηση ότι είναι μέλι. Να. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ναι. Είναι ο τρόπος παρασκευής του βασιλικού πολτού. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει. Γνωρίζω σίγουρα όμως το συμπλήρωμα του βασιλικού πολτού. Τι είναι, έχει. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορεί κάποιος να το πάρει αν είναι αλλεργικό στη γύρι, στο μέλι. Ναι. Δεν μπορεί να το πάρει. Άρα είναι συγγενές με αυτό, με τα μελισσάκια γενικότερα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι έχει πρωτεΐνες και βιταμίνες γενικώς, οι οποίες βοηθάνε στην τόνωση και στην ευεξία και στην ενεργητικότητα που μπορεί να απουσιάζει κατά την νηστεία από έναν άνθρωπο, διότι μπορεί όντως σε όλο αυτό, όλη αυτή η μονοτονία που επέρχεται διατροφικά, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ευεξία και στην ενεργητικότητα. Υπάρχουν ωστόσο άνθρωποι που υποστηρίζουν πάρα πολύ το χορτοφαγικό μοντέλο αυτό διατροφής, όπως είναι την περίοδο της αρακοστής της νηστείας. Και τονίζουν, ας πούμε, ότι αποκτάς μια ευεξία, ενεργητικότητα, γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος και ούτω καθεξής. Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το υποστηρίζω σαν επιστήμονας υγείας. Για να θεωρείται ισορροπημένη μια διατροφή, πρέπει να έχει από όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία υπάρχουν. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν, δεν θα υπήρχε καν λόγος να υπάρχουν. Ναι, το θέσω και σε μια άλλη βάση. Σωστό. Μάλιστα, οπότε συμπληρωματάκι δεν κάνει κακό, εγώ αυτό κρατάω. Όμως θέλω να σε ρωτήσω και τι συμβαίνει με το δίπτυχο παιδί και νηστεία. Κάνουν να νηστεύουν τα παιδιά, δεν κάνουν να νηστεύουν, γιατί ακούω πάρα πολλές απόψεις και έχω δει και διάφορες τακτικές. Πες μας εσύ και θα σου πω εγώ μετά τι εννοώ. Ωραία. Καταρχάς, θεωρώ μέγα λάθος ένα παιδί στην ηλικία μικρότερο από τα 5-6 έτη να νηστεύει, να ακολουθεί την ενήλικη νηστεία όπως την τοποθετούν οι γονείς. Από τα 5-6 και μετά, πάλι δεν το θεωρώ σωστό, αλλά αν πρέπει να το κάνει κάποιος, γιατί
δικούς του λόγους θρησκευτικούς, θρησκόληπτους ίσως, δεν είμαι, πια είμαι εγώ να τον κρίνει. Αλλά όχι, τα παιδιά μέχρι τα 5-6 έτη πρέπει να τρώνε από όλες τις ομάδες τροφίμων αυστηρά. Από εκεί και έπειτα θα μπορούσε να γίνει μια έτσι τύπου ιδιόμορφη παιδική νηστεία, από την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να λείπει το ασβέστιο. Ναι. Η δική μου οπτική είναι αυτή. Διότι το παιδάκι, με συγχωρείτε, χτίζει οστά, χτίζει κόκαλα κάθε μέρα. Ποιοι είμαστε εμείς να τους στερήσουμε, με βάση τα δικά μας πιστεύω, την ανάπτυξη που λέγαμε και τις προάλλες. Ναι. Δεν το λέω με την έννοια ότι κρίνω έναν γονέα που θα το κάνει, αλλά... Καθαρά επιστημονικά μιλώντας, καθαρά ότι δεν κάνει τόσο καλό. Ότι, ναι, εγώ είμαι λίγο κάθετη σε αυτό. Mm-hmm. Το παιδί όταν μεγαλώσει, τόσο ή άλλως θα το κάνει από μόνο του. Δεν, νομίζω ότι ο Θεός σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ ελαστικός. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Σωστό, σωστό. Πάντως βλέπουμε διάφορες τακτικές. Αυτό εννοούσα, ότι έχω δει, ας πούμε, γονείς που δεν βάζουν το παιδί σε αυτή τη διαδικασία, παρά μόνο, ας πούμε, στη μεγάλη εβδομάδα ή 2-3 μέρες πριν, ξέρω, Μεγάλη Τετάρτη ή κάτι τέτοιο, ή πολλές φορές νηστεύουν, ας πούμε, δεν νηστεύουν από το γάλα, θα τα νηστέψει, ας πούμε, από κρέας ή κάτι τέτοιο. Οπότε ενδεχομένως ένα συνδυασμό τέτοιων πραγμάτων να είναι καλύτερο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίταξε, μου δίνεις πάσα να σου πω κάτι άλλο. Η νηστεία, αν κάποιος, έστω και έτσι, με μια ιδιάζουσα έτσι, έννοια, βάζει το παιδάκι σε ένα μοτίβο διατροφικό να μάθει κάτι καινούριο βασικά. Το βάζει σε μια διαδικασία να μάθει κάτι καινούριο. Για παράδειγμα, να κάνει έτσι την εισαγωγή του στην έννοια της χορτοφαγίας. Διότι υπάρχουν διάφορα διατροφικά μοντέλα και ένας άνθρωπος, επειδή δεν σημαίνει επειδή η γιαγιά μας μπούκωνε στην κρεατόπιτα και στην κρεατόσουπα, ότι εμείς θα μεγαλώσουμε και θα. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσεις και άλλα μοντέλα διατροφής. Μπορεί κάποιος όντως να του αρέσει όλο αυτό το χορτοφαγικό μοτίβο και να το ακολουθήσει. Σωστό. Θα μου πεις, είναι πολύ μικρός για να το κρίνει. Όλοι δεν ξέρουμε όμως τι θέλουμε από μικρή. Δίνεις ένα λεμόνι και μια κουταλιά ζάχαρη στο ίδιο παιδί. Δεν θα ξυνήσει τα μούτρα του με το λεμόνι και με τη ζάχαρη το αντίθετο. Θέλω να πω ότι οι προτιμήσεις υπάρχουν από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε ναι, καλό είναι αυτό. Και το δεύτερο το οποίο κάνει έτσι αυτό το η νηστεία στα παιδάκια είναι ότι τους μαθαίνει λίγο και τον περιορισμό. Ναι, και την εγκράτεια, σωστά. Την εγκράτεια, και αφού μάθουν αυτό, η εγκράτεια στα παιδάκια δεν αφορά την εγκράτεια την εσωτερική. Ναι, ναι, ναι. Αφορά την εγκράτεια τη διατροφική. Διότι τα παιδιά αυτό το οποίο αποζητάνε είναι τα λιπαρά τρόφιμα, το junk food απ' έξω, όλα αυτά θα τα στερηθούν. Και έτσι είναι, μπαίνουν σε μια διαδικασία συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και βέβαια μίλησα πριν για το χαλβά σαν βασιλιά, αλλά νομίζω έχουμε κι άλλα υπέροχα γλυκά της Σαρακοστής. Έχουμε, ναι. Όπως π.χ. Για πες. Τα γλυκά του κουταλιού. Αλίμονο. Τα γλυκά του κουταλιού. Τι έχεις να μου πεις γι' αυτά. Σίγουρα εγώ τα προτείνω τα γλυκά του κουταλιού, ανελέητα, από το να φάτε σοκολάτες. Φάτε τα και χωρίς να ανιστεύετε. Απλά προσπαθήστε να τα ξεβγάζετε, είναι απόλυτα φυσικά, δεν έχουν τίποτα, έχουν τα σάκχαρα, δηλαδή έχουν φρουκτόζι. Δεν έχω φτιάξει ποτέ, μόνο στη σχολή είχαμε φτιάξει κάποια στιγμή ένα γλυκό του κουταλιού, τρόπο παρασκευής, ψήλο θυμάμαι. Φτιάξτε, φάτε, αλλά ξεβγάλετε το κάτω από τη βρύση. Να μην είναι πάρα πολύ δηλαδή γλυκό, να μην μένει η ζάχαρη στο στόμα και με μέτρο πάντα εννοείται. Και αν μπορείτε να το... Α, είναι νηστεία, δεν μπορείτε να το συνδυάσετε με γιαούρτι. Ναι, δεν γίνεται το γιαούρτι. Μπορείτε να το συνδυάσετε. Α, να μια ωραία διατροφική επιλογή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να φάνε, ας πούμε, γάλα με δημητριακά. Ναι. Νηστεία, το τονίζω αυτό. Δοκιμάστε το γάλα σόγιας, το οποίο είναι ολιγοθερμιδικό. Ναι. Βάλτε και δημητριακά μισό φλιτζάνι και κόψτε σε κομματάκια ή ένα φρέσκο φρούτο ή ένα γλυκό του κουταλιού. Ένα λεμονάκι, ένα πορτοκάλι και κόψτε το και βάλτε τα όλα σε ένα μπολ. Βάλτε και κανέλα μέσα σε αυτό και φάτε το για βραδινό ή απογευματινό εκεί, τέτοιες ώρες. Μάλιστα. Άντε πάλι με την κανέλα. Βλέπεις πολύ Νεκταρία Κυριακοπούλου, μου φαίνεται. Τη βλέπω ανελιπώς, η αλήθεια είναι. Αλλά... Είναι αγαπημένη η κανέλα τη Νεκταρία. Ναι, έχει μανία. Όμως. Έχω και εγώ, διότι ρυθμίζεται επίπεδο του σακχάρου στο αίμα. Α, ωραία. Έχει... Δεν το ξέρω. Αυτό καλά έκανε και μας το ναι, ναι, έχει. Μουστοκούλουρα. Μουστοκούλουρα, 130 θερμίδες. Όχι. Αμέσως τα αποκλείει, 130 θερμίδες. Όχι.
Λοιπόν, με μέτρο. Αλίμονο, όλα με μέτρο είναι. 130 θερμίδες, ο τρόπος παρασκευής του έχει ως εξής, προέρχεται ή από μούστο ή από πετιμέζι. Ο μούστος είναι αυτό το οποίο βγαίνει όταν πατάς το σταφύλι και το πετιμέζι αυτό το οποίο, το σιρόπι που προκύπτει από το βράσιμο του μούστου. Αυτή mm-hmm. είναι η διαφορά. Καλή επιλογή, την βάζω κι εγώ στα νησίσιμα τα μενού μου, γιατί οι γλυκαντζίδες τι θα κάνουν, τι θα φάνε. Είναι πολύ πέστα. Λογικό. Οπότε, εγώ το λέω, μπορούν να αποδεσμευθούν από αυτά μια για πάντα, αλλά εφόσον το θέλουν, πάντα το βάζουμε. Πάντα ακούνε. Όχι να αποδεσμευτούμε, δεν σημαίνει. Εδώ βλέπεις και ο χαλβάς, ας πούμε, έχει και χαλβά με κακάο, δηλαδή με σοκολάτα. Τι θέλουμε λίγο. Έχουν βγει και κάτι χαλβάδες τώρα με κοτσιμπέρι, με κράνμπερι, με... έχουν βγει... Ναι, εκτός από τα κλασικά με αμύγδαλα και αυτά και... Ναι, δεν έφτανε το κακό έτσι. Εντάξει, είναι πολύ υγιεινή επιλογή αν τη φας τη σωστή ποσότητα, οφείλω να το πω αυτό. Α, εντάξει. Mm. Α, γενικώς όμως δεν τους προτιμάς από το κατάλαβα έτσι με αυτά με κράνμπερι και αυτά. Όχι. Εντάξει. Όχι. Ξεκάθαρη απάντηση. Αν κάποιος είναι να προτιμήσει χαλβά όμως και έχει πρόβλημα με το ουροποιητικό του, ναι. να προτιμήσει με cranberries. Γιατί τα cranberries βοηθάνε πάρα πολύ στην ενίσχυση του ουροποιητικού μας συστήματος. Mm-hmm. Να προχωρήσω λίγο περαιτέρω και να πω για μαγειρίτσα. Ναι, να προχωρήσουμε. Η μαγειρίτσα, η αλήθεια είναι ότι βοηθάει. Βέβαια, πάω πολύ μπροστά τώρα, αλλά εντάξει, αφού μου ήρθαν τώρα. Όχι, όχι, εντάξει, προπασχαλιά είμαστε, εντάξει, η αλήθεια είναι. Είναι μια ωραία διατροφική συνήθεια που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Βοηθά στην προετοιμασία του πεπτικού συστήματος έπειτα από την νηστεία για το φαγωτό, τι την προετοιμάζει τη επόμενη μέρα. Ένα έτσι τρίκ θα δώσω τώρα, το οποίο οι νοικοκυρές το γνωρίζουν αυτό. Όταν βράζετε τη μαγειρίτσα σας κατά τη διαδικασία της παρασκευής της, απλώστε φύλλα μαρουλιού mm-hmm. Επάνω και ανατακτά χρονικά διαστήματα αφαιρέστε τα και βάλτε καινούρια. Έχει την ιδιότητα το μαρούλι, την λιποαναρροφητική, να το πω έτσι. Λιποαναρροφητική, μάλιστα. Ναι, μαζεύει όλα τα λιπαρά από το φαγητό που μαγειρεύεται, συγκεκριμένα τη μαγειρίτσα, και τα αποδεσμεύεται από το φαγητό και δεν τα καταναλώνετε στο τέλος. Μάλιστα, ναι. Ενδιαφέρον. Mm. Και βέβαια να τονίσω σημείο αυτό, μιας και λέμε για νηστεία, ότι το αλκοόλ απαγορεύεται. Πολύ ωραία προσέγγιση. Όχι, είπαμε νηστεία απ' όλα. Το αλκοόλ, καταρχάς να πούμε ότι θεωρείται νηστίσιμο. Ναι. Οφείλω να το πω αυτό. Αλλά είναι μια έτσι ωραία πάσα που μου δίνεις να πω ότι η νηστεία θεωρώ ότι θα έπρεπε, είναι πολύ υποκειμενική και ότι θα έπρεπε, ακούω το κοντρόλ. Ναι, γιατί ανέφερα ένα πολύ γνωστό ποτό, δεν θα πω ποιο, το ναι. οποίο, ναι, εν πάση περιπτώσει, συνέχισε. Δύσκολα κόβεται, Θοδωρή. Λέει διάφορα, μην ακούς τα αλκοόλες από μέσα, πες να ξεσκοθούν. Συνέχισε Μέρη, ας τα παιδιά να παίζουν. Λοιπόν, όσον αφορά στο αλκοόλ, θα έπρεπε η νηστεία να είναι και λίγο υποκειμενική ως προς το τι θα αποκλείσουμε από τη διατροφή μας ή ναι. γενικά τι θα αποκλείσουμε από τη ζωή μας αυτό το διάστημα. Διότι ναι μεν είναι αυτό που προτάσουν οι πατέρες της Εκκλησίας, η αποχή από τις τροφές ζωικής προέλευσης, από την άλλη είναι και τα πάθη, οι αδυναμίες που έχουμε, που κάποιος μπορεί να έχει στο αλκοόλ, στο κάπνισμα. Κάποιος, ας πούμε, θα μπορούσε να προκαλέσει τον εαυτό του να μην καπνίζει 48 μέρες. Δηλαδή, αν μπορεί να το κάνει και μετά. Σαν αποτοξίνωση από όλα τα βλαβερά και πάθη και αδυναμίες που μπορεί να έχει σαν άνθρωπος. Μάλιστα. Και να σχολιάσω και κάτι, μιας που τα λέμε για όλα αυτά, πριν περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο, νομίζω. Uh-huh. Με αυτά το λεγόμενο junk food, εγώ θα πω, το φαγητό απ' έξω. Όπου βλέπουμε τώρα αυτή την περίοδο που ξεφυτρώνουν έτσι διάφορα πίτσες με τυρί σόγιας, νηστίσεις με σπίτσες, νηστίσεις με σπίτες, με, ξέρω εγώ, με καλαμάρι. Mm-hmm. Όλα αυτά, τα οποία αφενός δεν ξέρω τη διατροφική τους αξία, εσύ θα μου τα πεις. Mm. Αλλά θεωρώ ότι είναι ίσως και λίγο κόντρα στο όλο, στην όλη υπόθεση νηστεία. Δηλαδή αν κάποιος νηστεύει, θέλοντας να νηστέψει, νομίζω ότι καλό θα ήταν να αποφύγει την πίτσα. Δηλαδή, δεν... Σόνι και ντε στην νηστεία να φάω πίτσα, ας πούμε, και πρέπει να φτιάξω διάφορα. Ναι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι εσύ αυτό. Δίκιο έχεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι και η δική μου οπτική, ότι θα πρέπει η έννοια της νηστείας είναι το λιτό, το απέριτο, ότι παίξ' το απλά. Ναι. Αλλά
οφείλουμε να σκεφτούμε και τους άλλους, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν το βλέπουν έτσι ή δεν έχουν φτάσει στο σημείο της διατροφικής νιρβάνας να το βλέπουν έτσι, ναι. Διότι δεν έχουν τη διατροφική εκπαίδευση να το βλέπουν έτσι, να το πω έτσι, και θέλουν όντως να προβούν σε ενέργειες, έστω και τουλάχιστον σωματικά, όλη αυτή η αποτοξίνωση από τη ζωική προέλευση τροφές επιφέρει κάποιες επιπτώσεις καλές στην υγεία. Οπότε όπως και να έχει, αλλά ναι, συμφωνώ απόλυτα. Θα έπρεπε να το κρατάμε απλά. Χωρίς να κατακρίνουμε κάποιον που τον κάνει έτσι. Ο καθένας είναι στις επιλογές του. Απλά μια γνώμη εκφέρω. Εγώ προσωπικά δηλαδή θεωρώ ότι από τη στιγμή που επιλέγει κάποιος να νηστεύσει, δεν χρειάζεται να βρίσκει ας πούμε εναλλακτικές του στυλ. Εντάξει, δεν θα στερηθώ την πίτσα, θα φάω πίτσα ας πούμε νηστίσιμη. Ναι. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Ναι, και εγώ είμαι τη δική μου άποψη αυτή. Και εγώ την εστερνίζομαι. Δεν κατακρίνουμε κανέναν. Έτσι, όχι, δεν είναι. Μόνο. Ο καθένας είναι, όπως είπαμε, και για το παιδί και για πάντα. Να περάσουμε στα πιο χρήσιμα. Ναι. Γιατί ξέρω ότι μας έχεις ετοιμάσει ένα, τώρα πώς να το πω, ένα εβδομαδιαίο ας πούμε, διαιτολόγιο, εν πάση περιπτώσει, που θα μας κάνει λίγο τη ζωή πιο εύκολη σε σχέση με την νηστεία και ενδεχομένως να χάσουμε και βάρος. Ε. Ναι, όντως έχω βγάλει ένα. Μπορεί, δεν ξέρω. Όχι, είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω προσπαθήσει να σκεφτώ το γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Μια ήπια απώλεια, ναι, κατά πάσα πιθανότητα, αν κάποιος ακολουθεί σε αυτό το διαιτολόγιο, θα την έχει, ναι. Να το θέσω πιο έτσι εύστοχα, αν θέλεις, ένα εβδομαδαίο διαιτολόγιο με κάποιες γενικές οδηγίες. Έτσι, έτσι. Οδηγίες προς δαυτιλωμένους. Ναι, δεν μπορώ εξατομικευμένα, δυστυχώς. Εντάξει, ναι, πολύ γενικά πράγματα. Έχουμε πει για εξειδικευμένα πράγματα. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Χαριλάω τρικούπι έξω στο γραφείο για να για πιο καλύτερη εικόνα. Αλλά εμείς να δώσουμε μια γενικότερη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το διαιτολόγιο, αν και θα μας βοηθήσεις κι εσύ. Φαίνονται καθαρά καταρχάς. Λοιπόν, κάτι φαίνεται, νομίζω. Για να ανοίξω κι εγώ εδώ το δικό μου το τευτέρι. Λοιπόν, να ανοίξουμε τα σκονάκια κι εμείς τα τευτέρια. Εσείς μολύβι και στυλό ή δεν ξέρω οτιδήποτε θέλετε και χαρτί για να σημειώνετε. Λοιπόν, το διαιτολόγιο ξεκινάει από την ημέρα 1 και πάει κάθετα και ούτω καθεξής. Προσπάθησα να δώσω πάρα πολλές επιλογές πρωινών και απογευματινών, φαγητών εννοείται ότι ξυπακούεται. Ναι. Αν κάποιος δηλαδή, πριν ξεκινήσω να πω αυτό, θελήσει να κάνει παραπάνω από μία φορές το πρωινό ας πούμε της ημέρας 4, είναι ελεύθερος να το κάνει. Απλά εγώ έγραψα 7 διαφορετικές επιλογές, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τα γούστα του γενικού πληθυσμού. Ναι, σωστά. Αυτό. Οπότε ξεκινάμε. Άρα είναι εναλλακτικές ουσιαστικά. Στην ουσία είναι εναλλακτικές, ναι, προσπάθησα να το θέσω έτσι. Mm-hmm. Ξεκινάμε λοιπόν με την ημέρα 1, έχουμε ένα φλιτζάνι γάλα σόγιας με μισό φλιτζάνι δημητριακά με 40% φυτικές σύνες, κανέλα και στέβια. Mm-hmm. Αυτό συγκεκριμένα είναι ένα συγκεκριμένο δημητριακό το οποίο δεν αγαπάνε πάρα πολύ ο γενικός πληθυσμός. Δεν θα ήθελα να πω επωνυμία για να το βρείτε. Αλλά είμαστε πάνω-πάνω αριστερά γωνία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ήθελα να πω επωνυμία, αλλά προσπαθήστε να βρείτε αυτό το οποίο είναι τόσο πλούσιο σε φυτικές ίνες για να καταλάβετε ποιο είναι. Άλλως επικοινωνήστε μαζί μου. Σωστό. Μετά μπορείτε να φάτε ένα φρούτο με ένα μουστοκούλουρο. Να καλύψετε δηλαδή τις ημερήσιες ανάγκες σας σε φρούτο, τις μισές τουλάχιστον το πρωί, και ένα μουστοκούλουρο, όπου είπαμε κάποια συστατικά του μουστοκούλουρου πριν από λίγο. Αυτό το οποίο δεν είπαμε κιόλας είναι ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι φτιάχνεται το μουστοκούλουρο από μούστο, όσο και από το πετιμέζι, το αποτέλεσμα είναι ότι είναι πολύ πλούσιο το μουστοκούλουρο σε αντιοξειδωτικά, διότι τόσο το σταφύλι όσο και τα παράγωγα αυτού περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες της ομάδας των φλαβονοειδών. Αυτά γενικά συντελούν στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως είναι το παχυέντερο, το δέρμα και το ύπαρ, και διάφορων καρδιαγγειακών. Και αυτά όλα, να τονίσω έτσι, το μουστοκούλουρο τέλος έχει κάλιο και βιταμίνες της Α, Β και Σ. Συνεχίζω εντάχει να πω, βλέπετε τουλάχιστον, να μην τα πω αναλυτικά λοιπόν, γιατί νομίζω πιεζόμαστε χρονικά. Αλλά να πάμε στην επόμενη που είναι, στο δεκατιανό, στο σνακ, όπου ζητάω να μου φάτε σίγουρα ένα φρούτο στην πρώτη μέρα και ένα τσάι πράσινο όλες τις ημέρες. Το τσάι πράσινο συνήθως εγώ το βάζω μετά το μεσημεριανό, αλλά οι άνθρωποι γίνονται λίγο οκνηροί μετά το μεσημεριανό
και δεν το καταναλώνουν. Οπότε από το να μην το πιείτε καθόλου, πιείτε το εκείνη την ώρα, διότι είναι αρκετά αδυνατιστικό να το πω, διότι έχει μέσα κατεχίνες. Συνεχίζω, το παξιμαδάκι κυθύρων για όποιον προσναυτιλωμένους που δεν γνωρίζουν τι είναι, είναι ένα λευκό παξιμαδάκι σίκαλης, το οποίο έχει λαδάκι μέσα, το οποίο είναι πάρα πολύ νόστιμο και πολύ χορταστικό. Το ταχίνι που λέω στην επόμενη μέρα είναι το ταχίνι το απλό, όχι με κακάο ή με κάτι άλλο. Αν όμως δεν μπορείτε με τίποτα να το καταναλώσετε, σουσάμι είναι αλεσμένο. Βάλτε, στύψτε λίγο πορτοκάλι μέσα, να ξεκινήσετε δηλαδή τη βρώση του έτσι. Αυτό. Και το τελευταίο για τη μιλόπιτα, εκεί που λέω μιλόπιτα νηστίσιμη, είναι μια, έχω εφεύρει εγώ μια συνταγή, τέρμα δεξιά και δεύτερο κελί. Όπου βάζετε μέσα σε μια τοστιέρα δύο φέτες ψωμί του τοστ. Μισό μήλο πολτοποιημένο και κανέλα και στέβια προαιρετικά. Το ψήνετε και αισθάνεστε ότι τρώτε μιλόπιτα από το φούρνο. Ωραία συνταγή αυτή. Είναι όντως πολύ ωραία. Θα τη φτιάξει και... την κταρία, να την κάνετε μαζί. Είναι πάρα πολύ. Μια τοστιέρα χρειάζεσαι και λίγο μεράκι. Το άλλο το οποίο, για να δω, δεν μπορώ να τα αναλύσω. Ελπίζω να έχουν προλάβει να τα δουν. Έχουμε όσπριο πολύ, σπανακόριζο όσπριο, λαδερό αρακάς. Εκεί μια κουταλιά σούπας αναμερίδα, το βλέπετε. Να μην ξεπεράσουμε τουλάχιστον αυτό. Αν δηλαδή είναι μια τετραμελής οικογένεια, τέσσερις κουταλιές της σούπας. Τι άλλο. Πατάτες γιαχνί, μπατσαριά χωρίς τυρί, γιατί είναι τοπική αυτή η συνταγή. Δεν ξέρω αν την ξέρεις εσύ, Χριστόφορη, που είσαι από την πρωτεύουσα. Φυσικά την ξέρω, έχω φτιάξει πέρυσι εξαιρετική με νεκταρία. Α, εντάξει. Όλα τα έχει φτιάξει νεκταρία πια. Εντάξει, όχι και όλα, έχει πολλά να μας δείξει ακόμα. Η αλήθεια είναι. Το άλλο το οποίο λέω αυτό γιατί βλέπω τι άγνωστο έχω σε αυτό το διατροφολόγιο. Εκεί που έχω στην ημέρα 4 στο βραδινό, ένα πιτάκι ζύμη αλάδωτο. Το ζυμαράκι το γνωστό, όχι το πολύ μικρό, το κανονικό της πίτας. Αντί να φτιάξετε ένα τοστ, φτιάξτε αυτό, βάλτε το στην τοστιέρα ή στον αέρα και βάλτε εκεί λίγο σάλτσα ή λίγο ντομάτα έστω, λίγο ελίτσα, κρεμμύδι, μαρούλια, ό,τι θέλετε κτλ. Και μία φέτα τυρί νηστίσιμο. Φέτα εννοούμε φέτα και μερίδα είναι μία μερίδα ως ένα σπιρτόκουτο. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα μία φέτα, όπως είναι τη φέτα του τοστ. Μάλιστα. Δεν θέλω να κουράσω, ελπίζω να το πρόλαβα να το γράψουν. Και να μην το προλάβανε, θα μπορούν να το δούνε στις σελίδες στο Facebook ή στο YouTube στο βίντεο, θα υπάρχει. Α, ναι, πολύ σωστά. Πατάτε παύση και το βλέπετε. Γι' αυτό έχουμε και αυτά. Ωραία. Αυτά από μένα. Τέλεια. Καλή Σαρακοστή να ευχηθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς εδώ, δεν χανόμαστε βέβαια, αλλά πολλά και χρήσιμα αυτή τη... Και αυτή τη βδομάδα, μάλλον, όχι αυτή τη βδομάδα, και αυτή τη βδομάδα. Ναι, χαίρομαι κάθε φορά να έρχομαι και έτσι να μαθαίνεις και εσύ καινούριες λέξεις, όπως λες. Πάντα. Ναι. Κάτι χήνες άκουσα, κάτι πάπιες άκουσα. Κάτι χήνες, κατεχήνες. Λοιπόν, και βέβαια να πούμε για πιο εξειδικευμένα πράγματα, γιατί είπαμε γενικές οδηγίες δώσαμε και σε αυτά που είπαμε και στο διαιτολόγιο. Χαρελάω τρικούπι 6 για ακόμα περισσότερα και για αυτές τις ημέρες της νηστείας. Γιατί ο διαιτολόγος μας κάνει και για την νηστεία. Ναι. Έτσι είναι, μην κολλάτε πουθενά. Σωστό, σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Μέρη, θα τα ξαναπούμε.